Καλωσορίσατε στο Augsburg. Είναι πόλη στη νότιο-κεντρική Γερμανία. Η πόλη ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αύγουστο. Γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι. Έχει 289.000 κατοίκους και είναι η πόλη όπου κατοικώ εδώ και ένα χρόνο. Τα πλάνα που βλέπετε ανήκουν στο Schätzle Palais. Είναι μια μπαρόκ γκαλερί η οποία βρίσκεται στο Augsburg. Μέσα θα δείτε εξαιρετικά έργα ζωγραφικής, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι και η αρχιτεκτονική του παλατιού είναι υπέροχη. Όταν μπήκα στη συγκεκριμένη αίθουσα, παρατήρησα ότι στην κορυφή από τους καθρέφτες υπήρχαν τα ζώδια. Ταξιδεύω σε μια άλλη εποχή όταν βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Το παλάτι ονομάζεται και αλλιώς Μικρές Βερσαλίες και η συγκεκριμένη αίθουσα είναι η αίθουσα χορού. Ας κάνουμε μια βόλτα και στην πλατεία λοιπόν. Στο Augsburg βρέθηκα τελείως τυχαία και μπορώ να πω πως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι και η παλιά αρχιτεκτονική με εγωίτευσαν αρκετά για να πω το ναι και να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο της πόλης. Φυσικά δεν θα παραλείψω και έναν βασικό λόγο, ότι το Augsburg είναι λιγάκι πιο οικονομικό από το Μόναχο και για μένα πιο όμορφο. Στα συγκεκριμένα πλάνα βλέπετε μία μικρή λαϊκή, η οποία δεν είναι ανοιχτή πάντοτε. Εδώ είναι ένα πανέμορφο μικρό ρεστοράν, το οποίο έχει παλιό κρασί από την Αυστρία. Too much ρομαντισμός, αλλά αξίζει. Θυμίζει λίγο Disney. Το Augsburg είναι φημισμένο επίσης και για το παιδικό μουσείο με μαριονέτες, οι οποίες είναι και αυτές χειροποίητες. Και εδώ φτάνουμε στα Weihnachtsmarkt. Κλασικά έχει κάθε πόλη στη Γερμανία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν γλυκά, φαγητά, κρασί και διάφορα αντικείμενα φτιαγμένα στο χέρι. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή των Γερμανών. Ανταλλαγή δώρων, φαγητό με την οικογένεια και φίλους, αλλά και θρησκευτική κατάνοιξη. Δηλαδή, βαθιά ευλάβεια και ψυχική ανάταση. Παρεπιπτόντως, ξέχασα να σας πω ότι στο Augsburg υπάρχουν μόνο τραμ, όχι μετρό, τραμ και λεωφορεία. Είναι ένας λόγος που μ' αρέσει που μένω εδώ. Ωραία για το σπίτι σιγά σιγά. Θα σας αφήσω. Καλά Χριστούγεννα για το Augsburg λοιπόν.